Με τη χάρη του Θεού και μετά από πολλές προσπάθειες εξεδόθη το βιβλίο του Ιουστινιανού, το σοβαρό αυτό πόνημα, το οποίο μετά την Ρουμανία και τη Ρωσία μεταφράζεται και στην Ελλάδα. Και είναι πολύ πιο απαραίτητο τώρα, παρά τότε που εγγράφει. Κυκλοφορήθηκε το 1982 στην Αγγλία και αξιωθήκαμε τώρα να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Συν Θεώ, θα πρέπει να το παρουσιάσουμε κιόλας κάποια μέρα και σήμερα το παραλάβαμε. Ημέρα Τρίτη και είστε οι πρώτοι οι οποίοι το πληροφορήσετε. Η τιμή του είναι 15 ευρώ, διότι έχει μέσα και έγχρωμες εικόνες και έχει χαρτί ιδιαίτερο, διότι έπρεπε το χαρτί να είναι προσεγμένο, γιατί πέραν από τις έγχρωμες εικόνες έχει και πολλές άχρωμες. Και ο συγγραφέας ήθελε όλες οι εικόνες να τεθούν και προσετέθησαν και έγχρωμες, οι οποίες δεν υπάρχουν στην αγγλική έκδοση, αλλά μόνο στην ελληνική. Ορίστε. Είναι μοναδικό αυτό το βιβλίο, διότι έχει την θεολογία του Ιουστινιανού συν της άλλης. Και η θεολογία του Ιουστινιανού είναι γραμμή πλεύσεως για τη διακυβέρνηση ενός κράτους, διότι ενώνει τα του κράτους με τα της θεολογίας, όπως η ψυχή συναρμόζεται στο σώμα, λέει ο ίδιος. Και γι' αυτό είναι τρόποντινά το ο ορισμός των σχέσεων κράτους και εκκλησίας. Βέβαια, σε κάποιους θα το στείλουμε. Ναι. Μα αυτά τα οποία σημειώνουμε στην εισαγωγή, νομίζω είναι κατατοπιστικά. Ναι. Η βιβλιογραφία του είναι σελίδες ολόκληρες. Και όπως θα δείτε, τον πρόλογο τον γράφει ο Κωνσταντίνος Καφαρνός, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Χάρβαρντ και ίδρυσε εκεί το Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών. Πολύ γνωστός καθηγητής και ο ίδιος προλογίζει, βέβαια είναι μακαριστός τώρα, έχει κοιμηθεί. Είπαμε στον πατέρα Αστέριο να μας γράψει ένα πρόλογο, αλλά λέει, σας παρακαλώ να βάλετε τον πρόλογο του Καβαρνού, διότι έχει και ιστορική αξία, αλλά και η σημασία του προσώπου του Καβαρνού. Και ο ίδιος ο Καβαρνός γράφει ότι είναι η μοναδική εργασία με αυτόν τον τρόπο. Συνήθως είναι ιστορικές βιογραφίες και αυτές πολύ περιορισμένες. Εδώ ή το νομικό, εξετάζοντας τις νεαρές και όλα αυτά καθεαυτά τα νομικά κείμενα, χωρίς την προσωπικότητά του, χωρίς τη θεολογία του και χωρίς την προσωπική του πίστη, τα οποία ίνωσε στην διακυβέρνηση του κράτους. Και γι' αυτό, επί των ημερών του, και μεγαλούργησε η ιερομοιοσύνη, αλλά σε αυτόν οφείλεται και η σύγκληση της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου, που έλαβε πολύ σοβαρές αποφάσεις και κατεδίκασε και τον οργιανισμό μαζί με πολλές δυτικές πλάνες, οι οποίες εχρόνιζαν από ετών, από νεστοριανίζουσες μέχρι οργιανικές δοξασίες. Συν Θεώ, αυτά θα
Έχουμε την ευκαιρία στην παρουσίαση του βιβλίου να τα πούμε εκτενέστερα, διότι όλα αυτά τα βιβλία, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε ομιλίες που γίνονται, έχουν σκοπό να θεμελιώσουν αυτό το οποίο έχει χαθεί από την πατρίδα μας και παρουσιάζεται τώρα ως μια ιδέα πρωτότυπη δική μας. Δεν είναι. Είναι προσπάθεια επαναφοράς του δια του Σταυρού πολιτεύματος. Δεν είναι πατριωτική προσπάθεια ή εθνικό ελληνοορθόδοξο που λένε μερικοί. Δεν υπάρχουν ελληνοχριστιανικές συνθέσεις όταν μιλάμε για το Θεό. Ο Θεός είναι ασύνθετος, δεν δέχεται συνθετικά άλλα. Η Ελλάδα ωφελήθηκε και ωφελείται από τον χριστιανισμό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ωφέλησε η Ελλάδα τον χριστιανισμό. Σαν να πούμε ότι ο άνθρωπος ωφελεί το Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Και αν προσέφερε και προσφέρει κάτι, είναι διευκόλυνση στο λαό του Θεού να κατανοήσει αυτά που λέει ο Θεός. Όχι για να βοηθήσει το Θεό να κάνει το έργο του. Ο Θεός και με ένα θαύμα και με μία διάνοιξη της διανοίας του ανθρώπου μεταστρέφει. Δεν χρειάζεται τη δική μας την προσπάθεια, ούτε τη δική μας τη βοήθεια. Αλλά έγιναν λάθη επί λαθών χρόνια ολόκληρα και γι' αυτό το έργο μας είναι, αυτή την περίοδο είναι άχαρο και δεχόμεθα και ούκο λίγα πειρά. Αλλά θα έρθει η μέρα, μπορεί εμείς να έχουμε φύγει από αυτή τη ζωή, θα έρθει η μέρα που αυτά θα ξαναγίνουν αυτονόητα. Και γι' αυτό και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από τώρα, παρότι δεν θα δρέψουμε αυτούς τους καρπούς, όμως είμαστε ευχαριστημένοι γιατί εργαζόμαστε σε κάτι το οποίο είναι ιερό και αναγκαίο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όποιος νομίζει ότι η λειτουργία του κράτους δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά και το ήθος των πολιτών, αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται.